Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνετε. Το 28ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο είναι 50 ετών, πιθανόν και περισσότερο. Είναι το μόνο σχολείο στο Δήμο Περιστερίου για το οποίο πληρώνεται νίκιο. Τα τελευταία 15 χρόνια περιμένουμε την ανέργευση του νέου σχολείου σε οικόπεδο που έχει απαλωτριωθεί από τον ΟΣΚ, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, για το σκοπό αυτό. Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε πολύ μικρές αίθουσες και τώρα πλέον δεν μπορούν να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας εν μέσω πανδημίας. Σημαντικό πρόβλημα του σχολείου είναι ότι δεν υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας για να λειτουργήσει το τμήμα ένταξης, καθώς υπάρχουν 6 αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο που είναι το γραφείο του Διευθυντή και ένα γραφείο διδασκόντων. Να σημειωθεί ότι λόγω έλλειψης βοηθητικών χώρων, το γραφείο του Διευθυντή λειτουργεί και ως χώρος απομάκρυσης πιθανών κρούσματος κορονοϊού από κάποια από τα παιδιά, από τους μαθητές. Οι ελλείψεις σε υποδομές στερούν από τα παιδιά μας μια σύγχρονη εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα εργαστηρίου, χώρος εκδηλώσεων και οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι απαρχαιωμένες. Κάθε δυναμική παρέμβαση των γονέων του σχολείου για τη βελτίωση των όρων εκπαίδευσης προσκρούει στο γεγονός ότι το κτίριο ανήκει σε ιδιώτη, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε τροποποίηση, προσθήκη ή αλλαγή θα πρέπει να βαραίνει οικονομικά τον ίδιο ή τουλάχιστον να έχει τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα στο πέρασμα των ετών έγιναν προσπάθειες να συγχωνευτεί το σχολείο ή να ανασταλεί η λειτουργία του. Όμως οι προσπάθειες αυτές έμειναν στα χαρτιά κάτω από κινητοποίηση των γονέων, των κατοίκων της περιοχής και των μαζικών φορέων του Περιστερίου. Και επειδή οι αγώνες, όπως είδαμε, είχαν αποτέλεσμα, δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε να λογίζονται τα παιδιά μας ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού και ότι όπως σταματήσαμε τις συγχωνεύσεις και την αναστολή της λειτουργίας του σχολείου, έτσι και τώρα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου διδακτηρίου που να καλύπτει τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Ευχαριστώ.